Καταρχήν, η επιστολή του Πρωθυπουργού και η απάντηση που δόθηκε δείχνει ότι όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Γιατί η απάντηση αυτή είναι επί της ουσίας. Είναι ότι η Κομισιόν προβληματίζεται για περιορισμούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναχρονιστικούς, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν. Μεγαλύτερη απελευθέρωση δηλαδή και μεγαλύτερα βήματα σε αυτό που λέει κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Και η κοινή ευρωπαϊκή αγορά έχει ονοματεπώνυμο και έχει συνέπειες. Ποιες είναι αυτές? Χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι μια πολύ σοβαρή αιτία για τις μεγάλες αυξήσεις ό,τι αφορά την ενέργεια και την ενεργειακή φτώχεια του λαού μας. Έχει να κάνει με τα ζητήματα που αφορούν τους μισθούς. Φυσικά, με διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το γεγονός ότι συνεχώς βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων, φυσικά του Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες στις οποίες δεν κυβερνούν αυτό που λέμε δεξιές κυβερνήσεις, κυβερνούν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Όταν λοιπόν βασικός στόχος είναι να μειωθεί το κόστος, η τιμή της εργατικής δύναμης, άρα να μειωθεί ο μισθός, γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για χαμηλούς μισθούς και για την ψαλίδα που υπάρχει. Άλλο, ρωτήσω, ένα βασικό ζήτημα είναι αυτό. Σήμερα διάβαζα. Παρακαλώ. Ρωτήστε, επειδή λέτε ότι έχουν ευθύνη όλες οι χώρες, γιατί και εκεί που κυβερνούν σοσιαλιστές τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Ναι. Υπάρχει μια χώρα που τα κάνει καλά, κατά την άποψή σας, στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η Ευρώπη. Ότι στην Ευρώπη. Η μία είναι Ήπειρος, η άλλη είναι. Θα πω στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Το λέω συγκεκριμένα και ξέρω τι λέω. Φυσικά και όχι. Καμία χώρα στην Ευρώπη. Φυσικά και όχι. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή παντού κυβερνήσεις οι οποίες υπερασπίζονται τα συμφέροντα των λίγων ενάντια στους πολλούς. Και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το βασικό ζήτημα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθετα το λέμε αυτό, με το λαό να έχει τα κλειδιά της εξουσίας και της οικονομίας για να μπορεί να ζήσει καλύτερα. Για γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κάποιο τρόπο δεν το κάνει καμία χώρα στην Ευρώπη. Για να το κάνουμε όπως συμφέρει το λαό μας. Γιατί τα ιστορικά παραδείγματα είναι πολλά. Ποτέ όταν έγινε ένα μεγάλο βήμα υπέρ του λαού μας, δεν είχαμε ιστορικό προηγούμενο μόνο. Είχαμε και παραδείγματα τα οποία έπρεπε εμείς να δημιουργήσουμε. Και μπορούμε να τα δημιουργήσουμε με τη δύναμη του λαού μας. Ήθελα να πω μόνο, επειδή μιλήσαμε για σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, πέρα από την ατζέντα που παρακολουθούσα πριν μπούμε στο στούντιο, που έχει να κάνει και με τα ζητήματα της Κηφισιάς, με την πτώση της πόρτας, γιατί επειδή ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της εκπαίδευσης, είναι πολύ σοβαρά, ή και για τα ζητήματα των σχολικών γευμάτων, να πω ότι σήμερα διάβαζα δημοσίευμα στην Ισπανία, αγγελίες 900 ευρώ σπίτι χωρίς παράθυρο για τους νέους. Σπίτι χωρίς παράθυρο για τους νέους, γιατί δεν μπορούν πια να μένουν με τους γονείς τους. Ενίκιο. Ενίκιο, ναι. Όλα αυτά που διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι συμβαίνουν στην Ευρώπη οδηγούν μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου σε άλλη μια εκλογική αναμέτρηση προς τα δεξιά και τα μαύρα. Και όχι σε αυτό το λόγο το συντονισμένο που αρθρώνει η αριστερή πλευρά και το ΚΚΕ που ζητάτε από τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που σας προβληματίζει. Γιατί δηλαδή πάμε δεξιά και πιο δεξιά εκεί όταν υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα και όχι στην κατεύθυνση που ζητάτε εσείς, την αριστερή? Μας πρόχνεται η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά σπρώχνεται και συντονισμένα από μια σειρά τμήματα κεφαλαίου πολλών μεγάλων κρατών, τα οποία βρίσκονται σε θέση υποδέστερη ή να χάνουν θέσεις και γι' αυτό το λόγο σπρώχνονται. Δηλαδή, η πλευρά αυτού του ζητήματος που σωστά θέτετε εσείς είναι και το περίφημο Brexit. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει ακροδεξιό πρόσημο, αλλά έχει την πλευρά αυτή του προστατευτισμού. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ένα δεύτερο. Φυσικά, όταν μιλάμε για αριστερά, εντάξει, εμείς μιλάμε ξεκάθαρα σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι έχουμε μια πολιτική η οποία βλέπει το πολιτικό μέλλον της χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό ο οποίος να βρίσκεται κυρίαρχος. Ένα θέμα το οποίο θέλω να θέσω όμως, γιατί για να μην μιλάμε θεωρητικά. Και πάμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι, αλλά μίλησα και πάρα πολύ λίγο. Ναι. Γιατί, για να μην μιλάμε θεωρητικά. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα χρήματα που δίνει κτλ. Και μιλάμε για σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα, τα οποία πολύ σωστά αναδείξατε και όλο αυτό το πρόβλημα που προέκυψε κτλ. Και ενώ υπάρχουν. Τα πληρώνει ο λαός μας. Ναι, τα πληρώνει ο λαός μας. Ναι. Δεν γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία τα οποία είναι εκτός. Και η Φυσιά. Ξέρετε ότι τα μόνα λεφτά που δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για την παιδεία είναι για να αλλάζουμε λάμπες LED. Άρα λοιπόν, για να συζητάμε ξεκάθαρα, όταν έχουμε ανάγκη ένα ασφαλές σχολείο και αντισημικοί έλεγχοι έχουν να γίνουν από την δεκαετία του 2000,
και πάρει σχολεία του 50 χρόνων στη χώρα μας που γίνονται τα παιδιά μας. Με πολλές φορές άρχισαν λοιπόν, πια λίγο κάτι να κινείται και να ανεβαίνει για... ο ρυθμός. Του κράτους, όχι, είναι, της είναι και επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βαρδακαστάνη. Και με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει έλεγχο στα σχολεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ποια κονδύλια είναι επιλέξιμα και για την χώρα κτλ. Είναι ευρωπαϊκοποιούμε τα πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε.